commenting, είμαστε ήδη live. Είμαστε ήδη live. Χώρεσέ το. Καλησπέρα, είμαστε μαζί με τη Σιαδώρα. Καλή παίκτρια. Καλή παίκτρια με ζύρω στους τσάμους. Η αλήθεια είναι ότι μόλις αποκριστήκαμε και δυο μας, αλλά τέλος πάντων. Παρακολουθούμε Megalex εναντίον Xilios στο Losers Bracket. Ο Megalex με τον Roy και ο Xilios με τον Lucas. Παίρνουμε πάνω κάτω τα ίδια ποσοστά για τους δύο. Σιαδώρα, το γνωρίζεις το matchup. Είναι και δύο πολύ καινούργιοι παίκτες. Ισοπαλία στα damage και οι δύο. Βλέπουμε ότι ο Megalex προσπαθεί να είναι πιο επιθετικός. Πρέπει να προσέχει πάρα πολύ στο πάνω β του Lucas. Είναι αρκετά επικίνδυνο. Πάρα πολύ ωραίο forward smash, κλείνει το πρώτο stock. Πλέον ο Megalex έχει 68 damage, έχει την ικανότητα, έχει αρκετό χώρο μπροστά του για να μπορέσει να κάνει παραπάνω, να επικεντρωθεί πάνω στο να κάνει damage στον Lucas. Δεν τα έχει καταφέρει βέβαια, έχει φτάσει ήδη στα 90. Αλλά βλέπουμε ότι με αρκετά καλό spacing, το οποίο είναι δύσκολο γιατί το σπαθί του Roy δεν έχει sweet spot στο tip όπως είναι του Marth, αλλά λίγο πιο πίσω. Βλέπουμε συνεχόμενα dodge και από τους δύο παίκτες. Στα 117 πλέον ο Megalex. Πιάσιμο. Πάνω αλφα, κλείνει το stock και έχουμε κλείνει στο παλί 1-1 με το Megalex να έχει το προβάδισμα στα damage. Αυτό ακριβώς είναι που έλεγα, ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Το πάνω β του Lucas θέλει πολύ προσοχή. Ο Megalex πήγε να τον ψαρέψει. Η Σιαδώρα βλέπετε, όπως καταλαβαίνετε, έχει επικεντρωθεί στο να παρακολουθεί εμένα να στριμάρω. Δεν θέλει να με βοηθήσει καθόλου. Μου το έχει πάρει λίγο παραμάζωμα, αλλά νομίζω έχεις ταλέντο σε αυτό. Άλλο αυτό. 85 damage για τον Roy, 63 για τον Lucas. Αρκετά κοντινός αγώνας. Είναι ο πρώτος από τους 2 ή 3 που θα παίξουμε. Πιάσιμο και up throw από τον Roy. Αρκετή πίεση, ωραίες ασπίδες από τον Lucas. Συνεχόμενα και βλέπουμε ότι βγάζει το πάνω β, αλλά τον αφήνει εκτεθειμένο. Μέχρι να καταφέρνει να μπει μέσα και έχει πάρει το center stage και αρχίζει να πιέζει σιγά σιγά τον Lucas. Ωραία, fairs στον αέρα. Βλέπετε πόσο καλά χρησιμοποιεί το spacing. Γνωρίζει μέχρι που μπορεί να φτάσει ο Lucas και γι' αυτό το λόγο αντιστοίχως διαμορφώνει το παιχνίδι του. Και πάλι ο Lucas βγάζει το πάνω β και μένει εκτεθειμένος στο απέναντι στον Roy, ο οποίος θέλει να μπει μέσα. Αλλά να το μπροστά αλφα στον αέρα από τον Lucas, το οποίο κλείνει το stock και το match για αυτόν που προηγείται πλέον με 1-0. Ήταν πάντως πολύ στα ίσα ο αγώνας, δηλαδή από ένα σημείο και μετά δεν ήταν ξεκάθαρο ποιος το κέρδιζε. Το προσπάθησε αρκετά, αλλά είχα την αίσθηση ότι θα κερδίσει ο Roy, ας πω την αλήθεια. Ο Lucas κατάφερε να το γυρίσει πολύ ωραία στο δεύτερο stock. Οι παίκτες μας διαλέγουν την επόμενη πίστα, συζητάνε μεταξύ τους. Βέβαια ο Roy είναι αυτός ο οποίος έχει την επιλογή της πίστας αυτή τη στιγμή. Σκέφτεται πολύ καλά που μπορεί να πάει για να έχει το πλεονέκτημα. Θα εμπιστέψουμε Town and City. Ίσως ναι, τον βλέπω να γυροφέρνει πάρα πολύ την πίστα. Ανεβαίνει όμως στο Final Destination. Κάνει μια πολύ πρωτότυπη επιλογή. Επιστρέφουμε σε 2 λεπτάκια. Επιστρέψαμε, δεύτερος αγώνας για τους δύο παίκτες, το 0 damage και 2 με πολλά spot dodge. Πώς κρίνεις ότι θα πάει αυτός ο αγώνας στη συγκεκριμένη πίστα που έχουμε πλατφόρμες ψηλές? Κοίτα, ναι, ο Roy είναι σε αντιθεσπιτικό μειονέκτημα αυτή τη στιγμή. Για να δούμε. Γιατί είναι και οι δύο αρκετά καλοί παίκτες. Πολύ καλό διάβασμα από το Roy, αρκετά ωραίο κόμπο, φτάνει το Lucas στα 70. Ο οποίος όμως καταφέρνει να μπει σε αυτό όμως το transformation της πίστας είναι πολύ επικίνδυνο. Γιατί μπορεί να γίνει αυτό ακριβώς. Βλέπουμε ότι ο Roy βρέθηκε και εγκλωβισμένος την ώρα που η πίστα έφευγε, αναγκάστηκε να πηδήξει και αυτό έδωσε την ευκαιρία στον Lucas να κάνει το hit. Ο Lucas προσπαθεί να δώσει την πίεση με το πάνω β και πάλι όμως τον αφήνει εκτεθειμένο.
βλέπουμε το Mega Lex να κάθεται στη γωνία και να φορτώνει το μπροστά βήτα του. Πράγμα όμως που τον αφήνει εκτεθειμένο, γιατί ποτέ δεν καταφέρει να το τοποθετήσει σωστά. Βλέπουμε όμως πάρα πολύ ωραίο forward smash από αυτόν. Κλείνει το πρώτο stop και έχει το προβάδισμα πλέον για τον αγώνα και για το Mars. Και... αλλά όχι για το Mars, για να σοφαρίσει τον αγώνα. Συγγνώμη. Πέφτουν στο νερό και οι δύο παίκτες που προσπαθούν να κάνουν spike ο ένας τον άλλον. Η πίστα μεταμορφώνεται και αρχίζουμε να πετάμε πάλι. Νέες πλατφόρμες αυτή τη φορά, δύο ενδιάμεσες, αριστερά και δεξιά της πίστας. Spot dodge και roll από πολλούς και από τους δύο παίκτες. Ο Mega Lex ξέρει καλύτερα το spacing. Ο Lucas αναγκάζεται να μπει πιο μέσα, γιατί νομίζω ότι δεν γνωρίζει αρκετά καλά το matchup του. Και οι δύο χαρακτήρες είναι πάρα πολύ καινούργιοι στο Smash, μόλις μιας εβδομάδας, και θα χρειαστεί και τόσο καιρός μέχρι να καταλάβουμε πώς θα παίξουμε ενάντια σε έναν καλό παίκτη με αυτούς τους χαρακτήρες. Counter, το προσπάθησε ο Roy, δεν του βγήκε. Πάρα πολύ ωραίο forward smash με ένα ελαφρύ charging. Κλείνει και το δεύτερο stock, παίρνει τον αγώνα και πλέον έχουμε ισοπαλία 1-1. Η αγωνία σαφέστατα κορυφώνεται τώρα στο πίτι μάτς. Και αυτή τη στιγμή για να έρχεται ο Mega Lex να επιβεβαιώσει τα λεγόμενά μου, καθώς τον ακούω να σχολιάζει ότι δεν γνωρίζει τι θα κάνει ο αντίπαλός του, δεν γνωρίζει τις κινήσεις του Lucas. Αυτό ακριβώς που λέγαμε, οι χαρακτήρες είναι πάρα πολύ καινούργιοι και κανείς δεν ξέρει ποια είναι τα ακριβή potential τα οποία έχουν. Βλέπουμε να σκέφτεται και πάλι τη Final Destination ο Lucas, μια πίστα η οποία ευνοεί γενικά γρήγορους χαρακτήρες. Duckhunt! Duckhunt, αλήθεια, Duckhunt. Στην Omega form του. Μια ενδιαφέρουσα πίστα, η οποία όμως εμένα προσωπικά με μπερδεύει. Αυτά τα χορτάρια τα οποία βγαίνουν και σε καλύπτουν ή σε ενοχλούν, λίγο εμένα με προβληματίζει. Σε συνδυασμό με το περίεργο χρωματικό, με την περίεργη παλέτα, δεν βοηθάει εμένα προσωπικά να την παίξω αυτή την πίστα. Έχουμε έναν αρχηγητή, ο οποίος βέβαια παίζει μόνο σε Final Destination Omega, οπότε ναι, biased. Έτσι είναι, εμείς που είμαστε λίγο μεγαλύτεροι, συνηθίσαμε στο Fox Only Final Destination. Ας εμπιστέψουμε όμως τον αγώνα μας, βλέπουμε ότι ο Mega Lex έχει καταφέρει να κάνει ήδη 80 damage, γυμπάρει τον Lucas πάνω στο πάνω βήτα του, κλείνει το πρώτο stock και πλέον έχει προβάδισμα για να πάρει το match. Πάρα πολύ καλό spacing, μπρος πίσω προσπαθεί να μπεϊτάρει τον Lucas, να κάνει μια κίνηση που θα τον αφήσει εκτεθειμένο. Δεν τα καταφέρνει όμως, έχει βέβαια το προβάδισμα ακόμα, ο Lucas δεν καταφέρει να τον αγγίξει. Πάρα πολλά dodge και από τους δύο, είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όσο μπορούν. Και να τα χορτάρια, όπως λέω, ότι δυσκολεύουν την κίνηση και των δύο παικτών. Δεν μπορείς να καταλάβεις τι κάνει ο κάθε παίκτης. Και εκεί να πρόκειται στη δικιά σου ικανότητα να διαβάσεις το παιχνίδι ή να σκεφτείς ποια θα είναι η επόμενη κίνηση. Και πάλι πάνω βήτα από τον Lucas, πάλι τον αφήνει εκτεθειμένο. Δεν μπορεί να πιέσει γρήγορους χαρακτήρες με αυτόν τον τρόπο. Καλή προσπάθεια από τον Lucas. Αλλά ωραίο εκτρέφει. Σίγουρα. Να ο Mega Lex που κάνει το πάνω αλφα, έχει ανεβάσει τον Lucas σε ένα σοβαρό kill percent. String από αλφα με το τελευταίο να είναι προς τα πάνω, προσπαθεί να το κρατήσει μακριά από το έδαφος. Αλλά βρίσκεται και ο ίδιος σε πολύ ψηλά ποσοστά. Έχει βέβαια το rage με αποτέλεσμα να μπορεί να σκοτώσει σίγουρα στα 90 damage. Γι' αυτό βλέπουμε τον Silius να είναι πάρα πολύ προσεκτικός. Nair από τον Mega Lex, fair και ο Lucas στα σκοινιά. Και άλλο ένα fair με sweet spot, κλείνει το stock. 2-1 για το Mega Lex, ο οποίος...